Το Σαββατοκύριακο ήταν πυρετόδες για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συνεδρίασε δύο φορές στο γραφείο της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης με στόχο να ακολουθηθεί με ευλάβεια ένα χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει την επικύρωση του νέου προγράμματος στις 18 Αυγούστου, αφού προηγουμένως το νομοσχέδιο θα έχει σταλεί ως πιλότο σε ευρωπαϊκά κοινοβούλια για να αποκτήσουν γνώση των όσων πρόκειται να ψηφίσει το κοινοβούλιο. Η κυβερνητική κατεύθυνση είναι να αποφευχθεί πάση θυσία ψήφιση νέας δέσμης μέτρων πριν από την επικύρωση της συμφωνίας και εξ αυτού του λόγου προσανατολίζεται σε μια παράλληλη ψηφοφορία πακέτο που θα περιλαμβάνει τη δανειακή σύμβαση με τον ESM και το MOU και πρόσθετα μέτρα που ούτως ή άλλως πρέπει κάποια στιγμή να περάσουν από το κοινοβούλιο. Για το Μαξίμου, ο πύχης διατηρείται στους 120 βουλευτές των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κάτι που σημαίνει ότι αν υπάρξει μετακίνηση προς τα κάτω, πράγμα που δεν μπορεί να αποκλειστεί, θα υπάρξει πτώση της κυβέρνησης και θα δρομολογηθούν αμέσως πολιτικές εξελίξεις. Κυβερνητικές πηγές προειδιάζουν ότι τον Οκτώβριο, όποτε και θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, θα έρθουν δύσκολα μέτρα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μην υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και να μην επηρεαστεί η υπόθεση του χρέους, για την οποία το Μαξίμου έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση ότι η συζήτηση θα ανοίξει αμέσως μετά. Το θέμα του χρέους είναι ενδεχομένως και το κλειδί για την ημερομηνία των εκλογών που φέρεται να έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως, αρκετοί υπουργοί πιστεύουν ότι αν προκηρυχτούν εκλογές το Σεπτέμβριο, θα παγώσει όλο το κυβερνητικό έργο, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν στάσιμα όλα όσα σχετίζονται με τη συμφωνία και την εφαρμογή προγράμματος. Από την άλλη, αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν τώρα ένα σαφές προβάδισμα στην κοινωνία, επομένως πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν για το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και την αυτοδυναμία που δεν πέτυχε στις 25 Ιανουαρίου. Υπάρχει βέβαια ακόμα μια πιθανότητα που θέλει τους βουλευτές αριστερής πλατφόρμας και άλλων μειοψηφικών δυνάμεων να αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την καταψήφιση του μνημονίου για να οργανωθούν καλύτερα ή ακόμα και να συγκροτήσουν νέο πολιτικό φορέα που θα κατεβεί στις εκλογές. Πολιτική και στη ζωή δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Όσοι πιστεύουν σε μονοδρόμους δεν έχουν άλλες επιλογές και υποχρεώνονται να υπηρετήσουν αυτή τη μόνη και την συγκεκριμένη επιλογή που μας έχει προκύψει. Όταν δεν πιστεύεις στις δυνατότητες της ίδιας σου της χώρας, του πολιτικού προσωπικού, της αριστεράς θα έλεγα εγώ, όταν εσύ ο ίδιος βγαίνεις και λες ότι θα τα καταφέρω μέσα στην Ευρωζώνη, θα τα καταφέρω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη, να υλοποιήσω το πρόγραμμα που σας υποσχέθηκα, και αυτό αποδεικνύεται ότι δεν προκύπτει, δεν συνέβη, πρέπει να σκεφτείς και άλλους τρόπους. Αν θες να υποστηρίξεις το πρόγραμμά σου, αν θες να υποστηρίξεις το πρόγραμμά τους, φυσικά η Ευρωζώνη είναι το καλύτερο πεδίο να το υλοποιήσεις.